Πω, τι μαγεία είναι αυτή. Τι λεβάντες, τι μόβ υπέροχο. Καλημέρα, Αργυρό. Καλημέρα και καλό μήνα. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας. Εγώ τελείωσα το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, στο τμήμα Γεωπονία. Έκανα μία έρευνα με τα αρωματικά φυτά στο Εράσμους της Γαλλίας. Και έπειτα συνέχισα τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Όταν επέλεξα το μάθημα των αρωματικών, έτσι και κατασάλαξα σε αυτό, έγινε κατευθείαν η λατρεία. Συζήτησα με την οικογένειά μου, η οποία είναι και το στήριγμά μου, και αποφασίσαμε να αξιοποιήσουμε μία χαμένη χλωρίδα στοιχείο των αρωματικών φυτών, μία ανεκμετάλλευτη χλωρίδα, θέλοντας να γυρίσουμε και στον τόπο μας. Αργυρό μου, σε αυτό θέλω να σταθούμε λίγο. Πολλές φορές λέμε και λέμε και στους τηλεθεατές ότι καμιά φορά δεν είναι και τόσο πολύ δύσκολο να βρούμε να κάνουμε κάτι. Εσύ είχες κάποια ξεχασμένα χωράφια των γονιών στοιχείο. Πήγες, σπούδασες, έκανες αυτό που σ' άρεσε και βρήκες τον τρόπο να το παντρέψεις μαζί με τα χωράφια που υπήρχαν στα πατρογονικά σου και να φυτέψεις αυτά τα υπέροχα βοτάνια και λουλούδια και αρωματικά. Και αυτή τη στιγμή να έχεις φτάσει σε ένα σημείο να τα εξάγεις κιόλας. Θες να μας πεις λίγο. Πολύ σωστά. Ναι. Πιστεύω ότι όταν υπάρχει θέληση, αγάπη για αυτό που κάνεις, τότε σίγουρα θα πετύχεις όπου και να είσαι και σίγουρα υπάρχουν και οι τρόποι. Τα προβλήματα στην αρχή ήταν αρκετά. Όσο αφορά, δεν υπήρχε τόσο ενημέρωση από το κράτος. Οπότε χρειάστηκε η ίδια να ταξιδέψω, να παρακολουθήσω σεμινάρια εξειδικευμένα πάνω στα αρωματικά. Όμως νομίζω ότι γι' αυτό είναι τα προβλήματα και τα εμπόδια, για να τα ξεπερνάς, να τα περνάς. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και να μένεις, τα Αργυρό, αφή. Κάνε μας λίγο έτσι τη λεβάντα δίπλα να μας έρθει άρωμα μέχρι εδώ στο στούντιο. Εδώ έχουμε τη λεβάντα, εδώ έχουμε δίκταμο δίπλα, έχουμε φλισκούνι. Το φλισκούνι τι είναι? Το φλισκούνι είναι η άγρια μέντα, μια ποικιλία. Ο Κωστής τα ξέρει όλα. Όχι, είναι τραγούδι που... Φλισκούνι και άγρια... Ακριβώς. Δίπλα είναι ο δυόσμος, τον οποίο έχουμε συγκομίσει αυτή τη στιγμή. Ναι. Και παραδίπλα τα ψηλά που βλέπετε είναι η Λουίζα, που είναι και αυτό αφέψιμο. Ναι. Και έχουμε και η Σοπό που φαίνεται στο βάθος. Καλλιεργούμε 14 διαφορετικά αρωματικά φυτά και βότανα βιολογικά και έχουμε και δύο εξαιρετικά προϊόντα του ΣΥ, διαφορετικά από τα άλλα. Είναι το Κρύταμο και η Κάπαρη, στα οποία νομίζω ότι είμαστε και λίγοι στην Ελλάδα που τα καλλιεργούμε και νομίζω και ακόμα πιο λίγοι που είμαστε βιολογικοί σε αυτή την καλλιέργεια. Είμαστε σε 10 πόλεις στην Ελλάδα. Όλα αυτά, αυτό θα σε ρωτούσα. Πηγαίνουν στην Ελλάδα, αλλά πάνε και στη Γερμανία. Άρα έχεις καταφέρει αυτή τη στιγμή όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που φτιάχνεις να τα στέλνεις και στον τόπο μας και έξω. Σωστά. Είμαστε σε 3 πόλεις στη Γερμανία, στην Αγγλία. Πρόσφατα ήμασταν στο Μιλάνο, ευελπιστούμε ότι και εκεί θα έχουμε κάποια συνεργασία. Μπράβο, βρε Αργυρό. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Η αλήθεια είναι ότι βγήκαμε το 2018 στο εμπόριο, διότι οι καλλιέργειες μπήκαν το 2015, οπότε θέλαμε να εξασφαλίσουμε την τριετία που χρειάζεται για να γίνουν βιολογικά και να μην χάσει την προστιθέμενη αξία του προϊόν. Και έτσι είμαστε μόλις ένα χρόνο. Ναι. Έχεις και όλο το μάρκετινγκ, διότι μας το παρουσιάζεις τόση ώρα με καταπληκτικό τρόπο και σε θαυμάζουμε. Αργυρό, για αυτή την εποχή που υπάρχουν αυξημένα νεύρα, ξέρεις, είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, υπάρχει... ποιο είναι το κατάλληλο αφέψιμα? Η λεβάντα, χαλαρωτικό. Α, η λεβάντα δεν πίνεται. Πίνεται. Αλήθεια, το λέτε. Πάντως είπε ότι έχουν μαζέψει το δυόσμο, γιατί διέρχεται καλοκαίρι, το δυόσμο εδώ στην Ελλάδα το χρησιμοποιούμε για να φτιάχνουμε τα μοχίτο και αυτά είναι πολύ χαλαρωτικά. Λέω και εγώ πού θα το πάει στα γεμιστά, πού θα το πάει στα μοχίτο. Μια χαρά σε ορίσκω. Πάνω στο τραγούδι που είπε ο Κωστής είναι αυτό, το κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης. Σωστό. Αυτό είναι με το κοιμήσου. Μπράβο, Χατζηδάκης. Σωστό, έχεις δίκιο. Αργυρό, ποια ήταν τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετώπισες όλο αυτό το ταξίδι? Ναι, αρχικά ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα ότι δεν υπήρχε η ενημέρωση από φορείς. Για παράδειγμα,
ποια αρωματικά φυτά μπορούν να καλλιεργηθούν στοιχείο, να υπάρχει ένας κατάλογος και καταγεγραμμένος. Κοιτάξτε τώρα σε εγκαταστάσεις. Να αναφέρει κάθε τόπος τι μπορεί να καλλιεργήσει. Μάλιστα. Ένα δεύτερο πρόβλημα ήταν το θέμα της χρηματοδότησης. Mm-hmm. Σίγουρα όταν ξεκινάς μια επένδυση, έχεις κάποια χρήματα. Okay, είναι δύσκολο. Τώρα βγαίνουν Αργυρό, δηλαδή από όλο αυτόν τον κόπο. Οι καιρικές συνθήκες πολλές φορές μπορεί να είναι και αυτές εμπόδιο. Οι φόροι πιθανώς, δεν ξέρω με τους φόρους πώς τα πας. Υπάρχει ένα θέμα. Είναι και αυτή ένα θέμα. Ναι. Βγαίνει όμως αυτή τη στιγμή, ας πούμε, έτσι το μεροκάματό σου και να πεις χαλάλι όλα αυτά. Καλά έκανα και γύρισα στον τόπο μου. Δεν ασχολήθηκα με τη μαστίχα που είναι brand name της Χίου. Έκανα κάτι άλλο. Βγαίνει αυτό που πρέπει. Βγαίνει και θα σας πω, αυτή τη στιγμή που αν έμενα μόνο στην παραγωγή, δεν θα έβγαινε ένα χαρτιλίκι, ένα ποσό το οποίο θα κάλυπτα. Αυτή τη στιγμή όμως που δημιουργείς μια καθιστοποιημένη μονάδα και το προϊόν παράγεται, μεταποιείται και τυποποιείται, παίρνει την προστιθέμενη αξία. Και ναι, άσχησε. Αυτό που έκανε ότι το κλειδί της ανάπτυξης. Ακριβώς. Γιατί... Και να ιδέες. Ναι, σε χωράφια στην επαρχία, νέα παιδιά που θα μπορούσαν να βρουν μια διέξοδο. Αξιοποιούν αυτό μετά. Πάμε και χρησιμοποιούμε κάτι το οποίο βγάζει μοναδικό η ελληνική γη. Έτσι. Το τυποποιεί, μπαίνει στο μάρκετινγκ, εξάγει το προϊόν. Σωστό. Άρα λοιπόν έρχονται χρήματα, δεν ανταλλάσσουμε λεφτά μεταξύ μας. Μπράβο σου, Αργυρό. Σκληρή δουλειά χωρίς και όχι ευκαιριακή επένδυση. Για πες μας κάτι, όμως πόσες ώρες είσαι στο χωράφι και μετά στο συσκευαστήριο. Ναι, οι ώρες εργασίας, ειδικά αυτή την περίοδο Μάιο με Οκτώβριο που συγκομίζονται τα φυτά, είναι αρκετές. Ξεκινάμε στις 7 η ώρα τη συγκομιδή, έως τις 11.30 με 12. Μετά ξεκινάει το κομμάτι του marketing. Εντάξει, χωρίς δουλειά δεν γίνεται. Το λέω με την έννοια ότι η Αργυρό δεν διάλεξε να μπει σε ένα πρόγραμμα 3ωρο, 4ωρο και να παίρνει 400-500 ευρώ. Έτσι. Πήγε στα χωράφια, πήγε στο... Πώς το λένε, στον αγώνα της ζωής. Και το ρίσκο και η ευθύνη του επιχειρηματία. Κάποια στιγμή αυτό ανταποδίδει. Έχει και το ρίσκο και την ευθύνη. Αποδίδει μάλλον. Γιατί αυτό είναι ρίσκο. Γιατί η επιχειρηματικότητα δεν σημαίνει ότι πάντα κερδίζεις. Βέβαια, έτσι. Μπορεί και να χάσεις. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Πολύ σωστά. Συγχαρητήρια, Αργυρό. Προχώρα. Καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα.